Την πίτα τους έκοψαν το πρωί της Κυριακής στο ξενοδοχείο Πανελλήνιων οι βετεράνοι Στίβου Τρικάλων. Πριν την κοπή της πίτας πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις των αθλητών, οι οποίοι διακρίθηκαν το 2019 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων Αθλητών Στίβου. Στην κοπή της πίτας το παρόν έδωσαν τα μέλη, οι φίλοι του συλλόγου, αλλά και όσοι αγκαλιάζουν τον διαχρονικό αθλητισμό, με την εκδήλωση αυτή να στολίζεται από τις ενδιαφέρουσες ομιλίες των εκπροσώπων του αθλητισμού, οι οποίοι μέσα από σύντομους χαιρετισμούς απέδωσαν με τα καλύτερα λόγια το στίγμα του αθλητισμού. Την εκδήλωση τίμησε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδείας Άκης Αναστασίου και η Αντιπρόεδρος του Μουσείου Τσιτσάνη, Έφη Λεβέντη. Και πάντα όλοι μαζί να στηρίζουν από κοινό τον αθλητισμό των βετεράνων, τον διαχρονικό αθλητισμό, ένα φορέα και μια δυναμική, η οποία μας δίνει και νόημα στη ζωή και δύναμη και υγεία, σύν όλα τα άλλα. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους ήρθατε και όσες. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει και ο Σύλλογος και που συμμετέχετε σε όλα τα αθλήματα βετεράνων, έτσι ώστε να αναδεικνύουμε και το πόσο μεγάλη ιστορία έχει ο τρικαλός αθλητισμός και ιδιαίτερα ο Στίβος. Θεωρώ ότι από τη μεριά μας, όσο μπορούμε, βρισκόμαστε κοντά σας. Έχονται και αρκετές αλλαγές στο δημοτικό στάδιο. Ξέρω ότι υπάρχει έτσι και λίγο μια ανησυχία σε σχέση με τα αυτά, αλλά σίγουρα βρισκόμαστε συνεννόηση έτσι ώστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να μην έχουμε προβλήματα. Συμμεριζόμαστε στις ανησυχίες σας και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό έτσι ώστε να έχουμε ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα για το δημοτικό μας στάδιο. Εύχομαι στους βετεράνους υγεία, σε αυτούς και τις οικογένειές τους. Θα πω ότι πραγματικά είναι από τους πρώτους συλλόγους ο δικός μας εδώ, το Τρικάλο. Και αυτό οφείλεται ασφαλώς ότι έχουν περάσει αρκετοί γενναίες και γενναίες και έχουν καλοκαιριθεί με αυτό το πνεύμα το στυπικό. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σε όλες τις οργανώσεις που κάνουμε, ο ΣΕΓΑΣ, η Ομοσπονδία είναι κοντά σε αυτό το οποίο πράττουν. Και επειδή είμαστε άνθρωποι της πράξης και όχι της θεωρίας, λένε πάντα, υπάρχει μια παροιμία, ένα γραμμάριο πράξης ισούται με ένα τόνο θεωρίας. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί στην πράξη μας, στις δουλειές μας. Αυτό το οποίο κάνουμε, οι κριτές Στίβου, εθελοντικά, οι βετεράνοι Στίβου, εθελοντικά, εμείς με τα αθλητικά σωματεία, εθελοντικά, δεν μπορεί να μας το στερήσει κανένας. Εύχομαι να έχουμε μια καλή υγιή χρονιά. Θα ήθελα περισσότερο κόσμο να βοηθάει τους βετεράνους. Λυπάμαι που είμαστε λίγοι σήμερα εδώ, θα ήθελα να είναι περισσότερα άτομα. Κάνουμε την προσπάθειά μας και ελπίζω κάποια στιγμή να μεγαλώσει η παρέα μας.